Η Σμαράγδα Καρύδη στην ταινία «Η Κληρονόμος» υποδιόταν την πρόεδρο αντρικής ομάδας ποδοσφαίρου και πανηγύρισε στον πάγκο έξαλλα τα γκολ. Πρόεδρο γυναίκα είδαμε, τώρα να και η προπονήτρια. Η Χριστίνα Ιεροπούλου, η 23χρονη Σερέα, είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια αντρικής ομάδας ποδοσφαίρου, με τη σφραγίδα μάλιστα UEFA. Προπονεί τους Κραψίτες Καπαδόκες των Ιωαννίνων, με τους οποίους έκανε μια καλή πορεία στην ερασιτεχνική κατηγορία. Έχουμε τον τρόπο εμείς οι γυναίκες γενικότερα να πείθουμε και να περάσει κάτι που θέλουμε εμείς. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται πολλή δουλειά και συνεννοούμε, αλλά και γνωρίζουν λίγα πράγματα παραπάνω από το ποδόσφαιρο. Είτε ξέρουν να παίζουν, είτε όχι, ξέρουν κάποια πράγματα. Η Χριστίνα σπούδαζε βρεφονιπιοκόμος, όμως η αγάπη της για το ποδόσφαιρο την οδήγησε στη σχολή προπονητικής UEFA, από όπου πήρε το πτυχίο της και άνοιξε τα φτερά της, αλλά και τις πόρτες αντρικών ομάδων. Τη συναντήσαμε στο στάδιο της Φιλοθέης, όπου αν και με ακατάλληλη ένδυση, μίλησε στην μπάλα και άρχισε τα κοντρόλ, αλλά και τις κεφαλιές. Εμένα μου αρέσει το αμυντικό ποδόσφαιρο. Όμως ανάλογα τους παίχτες που έχεις, διαμορφώνεις και το σύστημα. Στη δικιά μου ομάδα έπαιζα 3-5-2. Η όμορφη Χριστίνα αφιερώνει χρόνο για την εντυπωσιακή ομολογουμένως εμφάνισή της. Της αρέσει να αναδεικνύει τη θηλυκή πλευρά της, να μακιγιάρεται και να ντύνεται εντυπωσιακά. Ωστόσο, στο γήπεδο προσέχει, με φόρμες και αθλητικά. Στα δε αποδυτήρια μπαίνει πριν αλλάξουν οι παίκτες. Το έχω προβλέψει αυτό και τις οδηγίες δίνω πριν αλλάξουν. Οπότε, όταν μπαίνω εγώ, είναι όλοι ντυμένοι. Γενικότερα όμως ο σεβασμός δεν είναι εύκολο να τον κερδίσεις, στη διάρκεια φαίνεται. Πασούλες και πάλι κοντρόλ. Η Χριστίνα Λάτρης του ποδοσφαίρου ήρθε για να μείνει. Ονειρό της ωστόσο να αναλάβει την αγαπημένη της ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Όσο πιο γρήγορα κάνω κάποιες κινήσεις που έχω στο μυαλό μου για τα επόμενα διπλώματα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να το επιτύχω. Το όνειρό μου είναι να ήμουν προπονητρία στον ΠΑΟΚ. Περιμένει πώς και πώς την έναρξη του Μουντιάλ και τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Δεν διστάζει να δώσει και συμβουλές στον συνάδελφό της, τον προπονητή της εθνικής Φερνάντο Σάντος. Καλό το αμυντικό ποδόσφαιρο, αλλά να βάζουμε και κανένα γκολ, επειδή εντάξει, όσο να είναι η Μουντιάλ, δεν είναι μια ομάδα που απλά είναι σε ένα πρωτάθλημα. Οπότε να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο την επίθεση.